Κανονικά είναι πρέπει να πούμε, ναι. Εντάξει, θα πω δύο-τρία πράγματα τα κράτησα για εκεί. Θα θέλαμε... Δύο, πιο σύντομα θα είναι η απάντηση. Το δεύτερο ερώτημα είναι ο κύριος Γκίνες, αλλά δεν τον βλέπω να το διαβάσω εγώ. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε τα αποτελέσματα και τα οικονομικά στοιχεία από την έναρξη εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης που έχει υποβάλει ο κύριος Γκίκας, ο Αναστάσιος, εκ μέρους της Λαϊκής Συσπήρωσης, και την απάντηση θα πρέπει να δώσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος των τεχνικών έργων, ο κύριος Κασαπίδης. Κύριε αντιδήμαρχε. Λοιπόν, τα στοιχεία που έχουμε είναι στοιχεία Ιουλίου και Αυγούστου. Και δεδομένου Ιούλιο τα έσοδα από την ελεγχόμενη στάθμευση ήταν 1.806,59 ευρώ, γιατί είπα πριν κρατήσει που πηγαίνουν. Το δε Αύγουστο τα έσοδα ήταν 1.900,71 ευρώ. Έχουμε για αυτούς τους δύο μήνες στοιχεία. Συνολικά είναι 3.707,30 ευρώ. Στα έσοδα νομίζω ότι μπορεί να υπολογιστούν και όταν θα εισπλαθούν οι κλήσεις. Έχουν καταγραφεί περίπου 140 κλήσεις, είναι η εκτίμηση της Δημοτικής Αστυνομίας. Αυτές είναι κλήσεις του 10 ευρώ στο πληροφορό. Δεν έχουν εισπραχθεί ακόμη. Τα στενά οικονομικά στοιχεία που ρωτάει η ερώτηση είναι αυτά. Αν θέλετε να πω δύο κουβέντες παραπάνω, μπορώ να πω. Για το θεσμό, να πω ότι, ναι, θα πω. Για το θεσμό, ήταν το πρόβλημα της συγκεκριμένης, της παρόδιας στάθμευσης είναι ότι απαιτεί μια συστηματική αστυνόμευση. Αυτό είναι το ζήτημά της. Και αυτό είναι το πρόβλημά της, αυτό είναι το τροντό της και αδυναμία της, με όποιο τρόπο και να αντιμετωπιστεί. Από τη στιγμή που η δημοτική μας αστυνόμευση, μετά από κάποιο σημείο και μετά, έχοντας έναν πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς με τις παραλίες, με τα μαγαζιά, με τα κοσμοκαθίσματα, με τις καταγγελίες, δεν μπορούν να πηγαίνουν στην τακτική βασική. Είναι και δύο άνθρωποι. Πηγαίνουν αυτοκεφαλινές ή αρχίζει να έχει θέμα. Αυτά είναι πάντως τα νούμερα. Να πω ότι επικοινώνησε μαζί μας η εταιρεία, η Σύσικο, που έχει τρέχει το λογισμικό. Θα πει ότι στις επόμενες μέρες ζητήσαν να έρθουν στην Πάρο για να δουν τυχόν βελτιώσεις που μπορούμε να κάνουμε. Να σας πω ότι το λογισμικό ο Δήμος το έχει πάρει από τη συγκεκριμένη εταιρεία για 2 χρόνια και το κόστος, αν αποφασίσουμε να προχωρήσουμε στην ανανέωση της σύμβασης, είναι μικρό για να επεκταθεί η χρήση του λογισμικού για άλλες χρονιές. Θα πρέπει να το βάλουμε κάτω και να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Αυτοί έρχονται με σκοπό να ζητήσουν βελτιώσεις. Υπάρχουν κάποιες λειτουργίες, κάποια κύτταρα τα οποία δεν δουλεύουν καλά. Αν το ερώτημα είναι αν πέτυχε ή δεν πέτυχε η παρόδια στάθμευση, δεν μπορεί να υπάρξει ακόμη απάντηση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνη της πάντως. Αυτό είναι νομίζω ένα συμπέρασμα που νομίζω αρχίζει να γίνεται φανταστικό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς επαρκή έλεγχο, χωρίς επαρκή αστυνόμευση. Είχαμε ζητήσει βοήθεια από την ελληνική αστυνομία, να δούμε κάποιος και δεν μας δόθηκε στην πραγματικότητα στον βαθμό που θα θέλαμε για να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τον τρόπο ελέγχου. Αυτά όσον αφορά τα στενά οικονομικά και την εκτίμηση για το πώς γίνεται. Νομίζω θα τους δώσουμε έτσι κι αλλιώς τον χρόνο για να λειτουργήσει και θα δούμε τι βελτιώσεις θα κάνουμε και θα φέρουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωση του συγκεκριμένου χώρου και θα δούμε τι θα γίνει και με το υπόλοιπο κομμάτι με την εκκρεμότητα. Έχουν δοθεί όλες τις θέσεις. Έχουν δοθεί 62 θέσεις ή 3 θέσεις αμαία είναι 64. Δεν έχουν δοθεί οι θέσεις του λιμενικού ταμείου. Κύριε Μαρινόπουλε, τι θέλετε. Που είναι γύρω στις 30. Εμείς αυτό που έχουμε να επισημάνουμε είναι ότι την ρώτησε ο Αναστάσης και δεν είναι πολύ μεγάλο. Δεν πειράζει. Ναι, εμείς αυτό που έχουμε να επισημάνουμε είναι ότι το μέτρο πέτυχε. Και απέτυχε για τους λόγους που λέει ο Τάσος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί. Απλώς αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, επειδή απέτυχε και επειδή ακούγονται και πολλά, θα τα έχετε ακούσει και εσείς, ακούγονται πάρα πολλά, τα οποία δεν θέλω να αναφέρω εδώ, και για την αποτυχία του, αλλά ακούγονται και πάρα πολλά άλλα περίεργα. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι εκείνο που κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά σε αυτό το συγκεκριμένο μέτρο
είναι η εικόνα που δίνει ο Δήμος στους πολίτες. Η ζημιά που γίνεται από τη φήμη εντός εισαγωγικών που βγάζει ο Δήμος στους πολίτες. Δηλαδή βρίσκουν ένα συγκεκριμένο γεγονός σε ένα συγκεκριμένο σημείο και κατηγορούν τον Δήμο με τα χειρότερα λόγια και πραγματικά αυτό μου πειράζει και εμένα, άσχετα αν είμαι πολίτες. Δεν το λέω, με πειράζει πραγματικά αυτό. Γιατί κατηγορούν με τα χειρότερα λόγια τον Δήμο για ένα συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο δεν είναι, ας πούμε, το μείζον, αλλά το χρησιμοποιούν όλοι για να κατηγορήσουν γενικά το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο ότι λειτουργεί με ένα περίεργο τρόπο. Δηλαδή περίεργο τρόπο εξυπηρετήσεων, περίεργο τρόπο μη ικανότητας να εφαρμόσει ακόμα και ένα μέτρο το οποίο είναι μέσα σε 100 μέτρα. Γι' αυτό λέω πρέπει να καταρτηθεί μια προσπάθεια να πετύχει αυτό το μέτρο και είναι δυνατόν και να επεκταθεί, γιατί είναι ανάγκη να επεκταθεί. Τελειώσατε κύριε Μαρτινόπουλε. Ναι. Να πάμε στο τρίτο ερώτημα.